Καλημέρα κύριε Κοκοτσάκη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, να είστε καλά. Σας κράτησα λίγο γιατί ήθελα να ακούσετε και την επιβάτηδα τραυματία στο δεύτερο βαγόνι, την κυρία Τσαγκλή και τον κύριο Γερογλή. Και να ακούσετε, φαντάζομαι προλάβατε να ακούσετε, και το νέο αφήγημα που αρχίζει να χτίζει ένας υπουργός. Τα οποία όμως όλα τώρα γυρνώντας πίσω ένα χρόνο πίσω έρχονται σε αυτό που είπατε την τέταρτη μέρα του δυστυχήματος. Παιδιά, εδώ δεν μας τα λέτε καλά, κάτι δεν πάει καλά. Θυμίζω αυτό. Ένα. Δύο. Ο κύριος Γερογλής έρχεται και ταυτίζεται πλήρως με αυτό που είπατε, ασφάλεια εσωτερική και εξωτερική περίμετρο του χώρου. Ότι πάνε πακέτο οι έχοντες την έρευνα και διάσωση στο πεδίο με τον εμπειρογνώμονα, πραγματογνώμονα, ειδικό, πέστε τον όπως θέλετε, που πρέπει να παρατηρεί τα πάντα εκ προημίου ως ο άνθρωπος που θα συλλέγει τα στοιχεία από τον τόπο του συμβάντος. Και έρχεται και η κυρία Τσαγκλή και λέει ότι ναι, είχαμε και τσούξιμο στα μάτια και τσούξιμο αναπνέοντας. Ναι, δεν χρειάζεται κάποιος να έχει τη δική μου εμπειρία για να καταλάβει ότι κάτι δεν πήγε καλά εκεί όσον αφορά τη διαχείριση του περιστατικού αυτού από πλευράς έρευνας, διαδικασίας, ασφαλείας, άλλωστε τα έχουμε πει και κουράζομαι και τον κόσμο να τα λέμε συνέχεια, γιατί εκ του αποτελέσματος κρινόμενοι φαίνεται ότι σχετικά δεν έκαναν πολλά πράγματα όπως έπρεπε να γίνουν. Και δυστυχώς η αδυναμία αυτή, η έλλειψη αυτής της κατάστασης μας οδήγησε στο να έχουμε λυπή στοιχεία και δυσκολευόμαστε πάρα πολύ στο να λύσουμε το πρόβλημα. Και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και εξαιρετικά και ποινικά και θα έλεγα και ανθρώπινο να μάθουμε για τους ανθρώπους που δεν σκοτώθηκαν, αλλά πέθαναν από τη ζωή. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο το ερώτημα και είναι και από ποινικής πλευράς κρίσιμο. Οι νομικοί το ξέρουν καλύτερα. Τι μπορούμε να πούμε σήμερα, κύριε Κοκοτσάκη? Να πούμε ότι επειδή άκουσα μια σχετική αναφορά του προλαλήσαντα σχετικά με την από εμάς διεξαγόμενη έρευνα, η έρευνα αυτή δεν σταματάει, συνεχίζεται, διότι καθημερινά παίρνουμε στοιχεία, παίρνουμε κομμάτια της δικογραφίας, γιατί καταλαβαίνετε ότι τους τελευταίους 2-3 μήνες με τη μέθοδο της σταγόνας παίρνουμε πράγματα. Και θα ήθελα εδώ να προσθέσω κάτι όσον αφορά το μπάζωμα. Το μπάζωμα είναι μια επιμελής εργασία. Έγινε κάπως έτσι όπως λέει ο προλαλής σας, αλλά αυτό που είπε ότι έγινε με τη διαδικασία είναι των τέλειων τεχνικών έργων. Δεν έγινε. Εδώ έγινε κλασικά η περίπτωση στο επίμαχο σημείο, για τα υπόλοιπα δεν ενδιαφέρει. Το επίμαχο σημείο ξεμπαζώθηκε, αφαιρέθηκε υλικό, χώμα δηλαδή, και προσθέθηκε σκυρόδερμα. Υπάρχει τεχνική έκθεση του πολιτικού μηχανικού που το βεβαιώνει και τα καρότα που ελήφθησαν. Άλλωστε, αν ξύσει κάποιος, αν πάρει ένα φτιαράκι να αφαιρέσει το χαλίκι που είναι από πάνω, θα το βρει. Άλλωστε, στην έκθεσή μας υπάρχει σχετική φωτογραφία του σκυροδέρματος. Το περίπου μισό στρέμμα του κρίσιμου αυτού σημείου, το οποίο μας ενδιέφερε για να μπορέσουμε να δούμε αν υλικά θα μας βοηθούσαν στην έρευνα. Κατέριψε όμως δύο μύθους ο κύριος Γερογλής, πρέπει να το πω αυτό. Ο ένας είναι ότι όλα αυτά γίνανε για τα γερανοφόρα και χρονικά το κατέρευσε και τεχνικά. Δεν γίνεται, λέει, αφού τα πήραν όλα. Μέχρι και βαγόνια σηκώναν. Τα ακούσατε αυτό τη δεύτερη μέρα τις εμπορικές. Μάλιστα. Από την ΕΤΗ συνεχούν, εντάξει δεν πρέπει να τα λέμε, αλλά εν πάση περιπτώσει επειδή δεν τα έχουμε δημοσιοποιήσει, από την ημέρο, από τη χρονομέτρηση που κάνουμε του υλικού που έχουμε, δείχνει ότι από το ίδιο βράδυ σχεδόν η εμπορική αμαξοστοιχεία στα κομμάτια τουλάχιστον που μπορούσαν να μεταβεχθούν, δηλαδή μετά από το πρώτο διπλό βαγόνι, τα οποία είχαν κολλήσει μεταξύ τους, αφαιρέθησαν με κίνηση από την αντίθετη πλευρά. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι κάποιοι που έπρεπε να έχουν την έρευνα δεν είχαν τον έλεγχο της έρευνας ή δεν ήξεραν ότι έπρεπε να έχουν τον έλεγχο της έρευνας. Καλά, δεν είχαν τον έλεγχο. Εδώ ακούσαμε ότι στις κροκάλες βρήκε ο άνθρωπος μέχρι και υπολείμματα από τα τρένα. Αυτά τα στοιχεία που ζητάγατε εσείς να είναι εξασφαλισμένα. Κοιτάξτε, μερικά κομμάτια, πολλά συντρίμια, που λέμε συντρίμια τα πολύ μικρά τμήματα, αυτά έγιναν δομικό υλικό, σαν δεν σκεπάστηκαν και παχτώθηκαν, έγιναν τρανή.
Δυστυχώς υπάρχουν αυτά τα προβλήματα και τώρα η έρευνα θα έλεγα ότι πάει εξαιρετικά καλά και σύντομα θα έχουμε και αποτελέσματα και όσον αφορά το υλικό που την προκάλεσε και όσον αφορά το, την όλη σύνθεση που τέλος πάντων δεν μπορώ να πω περισσότερα, είχαν τα τρένα ή συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία. Θα πείτε αυτό που πρέπει να πείτε, είμαι σαφής αυτό. Γιατί ο υπουργός σήμερα μας είπε ότι αν είναι η έκρηξη και η πυρκαγιά από λαθρέο προϊόν πάνω στα εμπορικά, φταίει ο λαθρέμπορας και καθαρίσαμε. Μην κατηγορείτε την κυβέρνηση, ούτε τη σύμβαση, τον Καραμαλή. Καταλάβατε κύριε Κοκοτσάκη. Ένα χρόνο μετά, τώρα έγινε αν. Μέχρι όταν ο στρατός έχει στρατηγό, δεν μπορεί να φταίει ολοχεία για τα προβλήματα που υπάρχουν στο στρατό. Πάντα ο στρατηγός φταίει. Αν ο κύριος που το είπε αυτό θεωρεί τον εαυτό του λογία, τότε δεν φταίει. Αν θεωρεί τον εαυτό στρατηγό, δηλαδή ηγέτη, αλλά φταίει αυτό. Ο ηγέτης έχει πάντα την ευθύνη ότι συμβαίνει στο χώρο του. Άρα την ευθύνη του όποιου ελέγχου και της προστασίας των τρένων για να μην μπαίνουν οι λαθρέμποροι, οι υπηρεσίες βέβαια την κάνουν, αλλά τη γενική ευθύνη πάντα την έχει. Γιάντα, η σύγκρουση από το λαθρέμπορο προκλήθηκε μεταξύ των δύο. Όχι, βέβαια. Θυμάστε που είχαμε πει τη σκέψη ότι ο λαθρέμπορος, αν θέλει να μεταφέρει υλικά, δεν τα μεταφέρει στα πίσω βαγόνια, τα μεταφέρει στα μπροστινά για να αποφύγει τους κραδασμούς, γιατί ξέρει ακριβώς τι μεταφέρει. Άρα είναι μια σκέψη τότε. Αν ο υπουργός μας επιβεβαιώνει. Δεν μου λέτε κύριε Κοκοτσάκη, επειδή αυτή η τεχνική έκθεση, γιατί πρέπει να το τονίζω, έκθεση, όχι πόρισμα, εσείς δεν βγάλετε, μια έκθεση κάνατε, μια τεχνική έκθεση. Ναι, τα πορίσματα τα βγάζουν οι επίσημοι. Μάλιστα. Λέτε για ξυλόλιο, τολουόλιο, προπάνιο, βουτάνιο κτλ. Έχω μία απορία και παρακαλώ πολύ βοηθήστε με, αν την έχετε υπόψη σας. Επειδή αυτά συν της άλλης είναι και καρκινογόνα. Τα εγκάβματα που έχουν προκαλέσει, και εδώ μας είπε και η κυρία Τσαγκλή, δεν είναι μόνο οι πυροσβέστες, είναι και επιβάτες. Το ξανακούμε δεύτερη φορά, σας θυμίζω. Το ακούσαμε και από το συγγενή του Άτυχου Βλάχου αυτό. Ότι υπήρχαν και επιβάτες με εγκάβματα. Συγγνώμη, έχετε υπόψη σας, ή έστω από τους συναδέλφους σας, έχετε υπόψη σας αν έχουν τύχει της ιατρικής αρρωγής που πρέπει, ή ένα χρόνο μετά, αφού πληροφορηθήκαμε από την τεχνική έκθεση τα ευρήματα ξυλόλιο και τολουόλιο, θα ασχοληθεί κάποιος μαζί τους? Γιατί εδώ μπορεί να συνεχίζουν οι άνθρωποι να κατατρώγονται εσωτερικά. Κοιτάξτε, είναι σίγουρο οι γιατροί, από ό,τι βλέπω τις εκθέσεις τους, έχουν εντοπίσει άμεσα την ύπαρξη χημικού εγκάβματος. Αυτό όμως που δεν βλέπω δεν είναι ο προσδιορισμός. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το πώς προέρχεται και από ποια χημική ένωση το έγκαυμα. Γιατί από έγκαμα διαφέρει, εξαρτάται το υλικό που το προκάλεσε. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να ακούσουμε τις απόψεις των συνεργατών που έχουν σχέση με τη χημεία και αναφέρομαι στους συνεργάτες που είναι στο εξωτερικό, σε εξωτερικά πανεπιστήμια. Δεν θέλω όμως να δημιουργήσω θέματα πανικού ή όχι. Αυτό όμως που πρέπει να γίνει είναι ότι όταν ταυτοποιηθεί το υλικό θα πρέπει σίγουρα να γίνει επανεξέταση με το υλικό, με δεδομένο πια το υλικό που το προκάλεσε. Σε όλους. Και στους επιβάτες που εισέπνευσαν ενδεχομένως, τραυματίες εννοώ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η αναφορά της. Η κυρία Τσαγκλή προηγουμένως, γι' αυτό θέλω να επικοινωνήσω μαζί τους, γι' αυτό σας ευχαριστώ για την προσπάθεια. Η αναφορά της δεν είναι μόνο ερευνητικό το ενδιαφέρον, αλλά και θα έλεγα πυροσβεστικό, γιατί κάποιοι συναδελφοί μου μπορεί να τα ακούσουν και να βοηθηθούν σε αυτό. Η αναφορά της ότι κάποιοι άνθρωποι πονούσαν κατά την αναπνοή. Ενισχύει τις υποψίες μας ότι κάποιο τοξικό υπήρχε είτε από την κάψη είτε πριν την κάψη στην ατμόσφαιρα. Το τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω σήμερα, γιατί θέλω να τα θυμίζω αυτά, είστε ο πρώτος, δεν έχει σημασία, δεν το λέω για την έννοια της πρωτείας, είστε ο πρώτος που διατυπώσατε την τέταρτη μέρα του δυστυχήματος, θα το πω όμως αυτό, ότι ιατροδικαστικά κάτι δεν σας πάει καλά, δεν είστε ιατροδικαστής, αλλά αλλιώς το περιμένατε. Εδώ προκύπτει ότι δεν υπήρχε καταγραφή της θέσης και του τρόπου, αυτά που μας λέγατε και προχθές, που βρέθηκε ο κάθε νεκρός. Ούτε για τους τραυματίες. Καλά, εδώ η κυρία Τσαγκλή μας είπε ότι ακόμη δεν έχει κληθεί να καταθέσει. Ξέρετε, είναι άλλο θέμα αυτό και για εσάς τους εμπειρογνώμονες είναι θέμα. Βασικοί μάρτυρες δεν έχουν κληθεί ακόμη να καταθέσουν. Αναρωτιέμαι, είναι ανάθεμα δικογραφία είναι αυτή.
όσον αφορά τους ζωντανούς και λοιπά και τα σχέδια επέμβαση, έχω και μια κατανόηση μέσα στην ψυχή μου, με την έννοια πρέπει κανείς να ζήσει τι συνθήκες επικρατούσαν εκεί και όλο και κάτι θα ξεφύγει. Όσον αφορά τους διασωθέντες και λοιπά. Όσον αφορά όμως τους νεκρούς, δεν κινδύνευε κάποιος να σηκωθεί να φύγει να πάει κάπου. Πιστεύω λοιπόν ότι και αυτό που έλεγα τότε στις πρώτες μέρες είναι αυτό που από τη ζωή και την εμπειρία μου είχα αποκομίσει από τότε τα χρόνια της δικής μου δραστηριότητας στον χώρο. Τα περισσότερα δύσκολα προβλήματα στη δική μου την περίοδο έρευνων σε τέτοιου είδους θανάτους μας τα είχαν λύσει οι ιατροδικαστές. Και έτσι ήλπιζα και πίστευα ότι θα γινόταν. Είπα και παλαιότερα, λέω και τώρα, γιατί δεν έχω και όλα τα κομμάτια. Φαντάζομαι ότι αν είχε γίνει η εξέταση όπως προβλέπεται και εννοώ την εξέταση πέραν της νεκροτομής στα τοξικολογικά εργαστήρια, ίσως, σε μεγάλο βαθμό το ίσως ή σίγουρα, θα είχε εντοπιστεί πιθανότατα το υλικό το οποίο προκάλεσε τουλάχιστον το χημικό εσωτερικό έγκαυμα που έχει, γιατί όπως κάνει εξωτερικά εγκάματα ένα τοξικό υλικό, κάνει και εσωτερικά. Αν είναι μεν κάψιμο, κάνει κάψη, αν δεν είναι κάψιμο, κάνει μόνο, είναι αυτό που νιώθουμε ότι μας τσούζει, μας καίει, δηλαδή στο λαιμό όταν κατεβαίνει. Αν είναι έπλεκτο, θα μπει και η φωτιά μέσα. Και ήλπιζα ότι αν αυτό είχε γίνει, θα μας είχε δώσει κάποια πληροφορία. Όσον αφορά τη θέση των νεκρών, είναι εμπειρικό πλέον, είναι ιατρικό μεν, είναι μια ανθρώπινη αντίδραση που κάποιος πρέπει να έχει μια σχετική εμπειρία. Για να το κάνουν όμως κάποιοι, πρέπει να το έχουν διδαχθεί κιόλας. Στη δικογραφία υπάρχει τέτοια καταγραφή της αυτοψίας, πώς τους βρήκαν, σε ποια θέση, όχι. Δεν υπάρχει. Μέχρι σήμερα από ό,τι έχω διαβάσει, όχι, αλλά είπα προηγουμένως ότι για να το κάνει κάποιος πρέπει να το έχει διδαχθεί ή να το έχει ζήσει. Πιθανόν οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν άλλο εκείνη την ώρα να βγάλουν τους ανθρώπους. Καλά, έχω... κύριε Κοκοτσάκη, εσείς να είστε όσο ήπιος θέλετε. Με συγχωρείτε πολύ, αλλά 3-24 ώρα μετά αυτό που διαφημίζονταν ήταν πόσο άρτια λειτουργήσε όλος ο μηχανισμός σε όλα να τα παιδιά. Αυτό δεν είναι άρτιο. Και αυτό είναι να πω και ένα μακάβριο, ότι και ελπίζω να μην στενοχωρώ πολλούς, ότι ακόμα και μετά που το συλλέγουμε το πτώμα, δεν αλλάζει η στάση του. Παραμένει δηλαδή και στον πάγκο του ιατροδικαστή. Δηλαδή ενδεχομένως μπορεί η περιγραφή η ίδια να μας δείξει αν ήταν ζωντανός ή όχι, να εκλείψει καν η νεκροτομή. Λόγω της θέσης των χεριών, αν υπήρχαν τα χέρια ή τα πόδια, πολλές φορές δείχνουν ακριβώς αν αμύνθηκε έναντι της φωτιάς ο άνθρωπος, ασυνέστητα το κάνει πάντα και τελικά νικιέται πάντα αυτή η φωτιά και μένει ακριβώς όπως ήταν η τελευταία του πράξη η αντίσταση απέναντι στη φωτιά. Κάτι τελευταίο, κύριε Κοκοτσάκη. Το ένα κομμάτι είναι η σύγκρουση των δύο τρένων. Το άλλο είναι η έκρηξη και η φωτιά. Το κομμάτι έκρηξη και φωτιάς που σας απασχολεί εσάς. Πιστεύετε ότι δίνει εικόνα τελικώς? Ναι, ειδικά τώρα που συμπληρώθηκε ο χρόνος, σαν κάτι μαγικό συνέβη. Απερευθερώθησαν πάρα πολλές πληροφορίες. Δεν ξέρω τι συνέβη, πάντως εμείς από τα μέσα ενημέρωσης μάθαμε και είδαμε και μας γνωστοποιήθηκαν πάρα πολλές πληροφορίες. Και δεν ήταν μόνο πληροφορίες προφορικές, ήταν και πάρα πολλές με ήχο και εικόνα. Αυτές οι πληροφορίες του ήχου και της εικόνας αναλύονται από μας. Και ομολογώ ότι μας έχουν δώσει πάρα πολλά στοιχεία για να μπορέσουμε να λύσουμε το φαινόμενο και θα έλεγα ότι σχεδόν το λύσαμε. Επίσης όμως και οι ίδιες οι ελλειπείς ούτως ή άλλως δειγματοληψίες τελικά δείχνουν σε μεγάλο βαθμό τι ήταν αυτό που το προκάλεσε. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε και πολύ πιο σύντομα από ό,τι φαντάζονται ακροατές και τηλεθεατές, κύριε Κοκοτσάκη. Θέλω να σας ευχαριστήσω ωστόσο. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Ακούσατε τι είπε για το συγκεκριμένο σημείο του μπαζώματος με σκυροδέτηση, το μισό στρέμμα. Πρώτα σκάφτηκε, αφαιρέθηκε και μετά μπαζώθηκε κανονικά. Για το υπόλοιπο προφανώς και οι κροκάλες ισχύουν.